Οι πρωτηρούχοι αποφάσισαν να αναστείλουν την απόφασή τους για μη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και έτσι από σήμερα όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν προμήθεια πετρελαίου. Η αρχική τιμή είναι 1,37 ως 1,39 λεπτά το λίτρο, ενώ για όσους δικαιούνται επιστροφή η τιμή είναι ελαφρώς χαμηλότερη. Πάντως προς το παρόν μόνο οι διαχειριστές των μεγάλων πολυκατοικιών μπορούν να βάζουν στοιχεία για την αγορά πετρελαίου, ενώ για τις μονοκατοικίες δεν έχει ενεργοποιηθεί προς το παρόν το σύστημα. Δεν υπάρχουν παραγγελίες. Σε ποσοστό είμαστε κάτω 80 με 85%. Φαίνεται από την αρχή δηλαδή ότι αυτό το μέτρο δεν θα εισπράξει φόρους στο Υπουργείο, αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές ούτε το λαθρεμπόριο θα καταπολεμήσει. Η τιμή του ξεκίνησε στην πόλη μας 1,37 έως 1,39. Βέβαια όσοι δικαιούνται την επιστροφή θα το πληρώσουν 1,38 μείον 28 λεπτά που θα είναι η επιστροφή. Να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και να τους πούμε ότι ακόμα από τη Γενική Γραμματεία δεν βγήκε η φόρμα στο διαδίκτυο για τις μονοκατοικίες. Ποιοι δηλαδή δικαιούνται την επιστροφή. Μπορούν μόνο οι διαχειριστές πολυκατοικιών να πάρουν τον κωδικό και να δούνε ποιοι από τους συνήκους δικαιούνται την επιστροφή πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές είναι πανικόβλητοι. Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους θέρμανσης, το οποίο για μας είναι το ίδιο ακριβές. Εάν δηλαδή γίνει ένας συσχετισμός τιμής και το τι προσφέρει η κάθε μορφή ενέργειας, για μας είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ξύλα.